Κύριε Καλίτση, συγγνώμη για τον ευνηδιασμό. Χίλια συγγνώμη. Ήσασταν στον ανακριτή τη Δευτέρα για μια υπόθεση κακουργηματικής απάτης. Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Δεν πρέπει να μιλάμε. Δεν πρέπει να είμαστε βορρά των καναλιών. Είναι κάτι το οποίο έχει πάρει το δρόμο του. Είναι το δρόμο της δικαιοσύνης. Ήταν αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη ενήργησης. Είστε ευχαριστημένοι. Η δικαιοσύνη είναι άμεμπτη. Εγώ δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για μένα, να μην τοξικοποιούμε. Απέχω από όλα αυτά. Αυτά. Η απάντηση των τριών κοριτσιών. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα, καμία απάντηση. Απέχω τον τελευταίο καιρό και από το ίντερνετ, για όλα αυτά τα βίντεο, γιατί με ταράζουν. Προσπαθώ να έχω μια μη τοξική καθημερινότητα. Γιατί είμαι καλά, είμαι υγιής. Αυτά. Περάσατε από το θάνατο, οπότε ναι. Τα βλέπετε με άλλο πρίσμα. Ναι. Ένας άνθρωπος που ζει στην πραγματικότητα, δηλαδή περνάμε, είναι δύσκολους καιρούς, είναι χαλεπή η καιρή μας, ας πούμε. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά, ούτε εσείς θα πρέπει να ασχολείστε με αυτά. Εσείς τι προσδοκάτε προσωπικά? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι καλά, είμαι υγιής, έχω μια πολύ ωραία γλυκιά καθημερινότητα. Είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου όπως το κάνω χρόνια. Μια χαρά. Σας τίποτα. Έχει κουράσει όλη αυτή η διαδικασία. Κρατάει χρόνια. Ναι, γλυκά. Η δικαστική, η διαμάχη με την πρώην σύζυγό σας. Δεν κουράζει, πρέπει να γίνονται. Είναι κάποια πράγματα που αναγκαστικά πρέπει να τα περάσεις. Δεν έχω κάνει ούτως ή άλλως εγώ. Όποιοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι εκτός από όλα αυτά. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό. Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στις τρεις? Δεν έχω κανένα μήνυμα, δεν έχω καμία σχέση. Έχω μια τελείως διαφορετική ζωή, χαμηλών τόνων. Είμαι ένας πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος, πολλά χρόνια. Με ξέρει ο κόσμος πολλά χρόνια. Και οι πελάτες μου και οι άνθρωποι μου και οι φίλοι μου. Δηλαδή είμαι προσιλωμένος σε αυτό και θα μείνω σε αυτό. Δεν θέλω. Μπορεί να κάνω καθένας ό,τι θέλει. Απλά. Σας εύχομαι δεν ξέρω, να έχετε ωραία πράγματα, ωραία καθημερινότητα. Και να μην ασχολείστε με τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.